Ωραία, δεν το έκανα. Θα βρεθούν οι πραγματικοί αίτιοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αυτή είναι η απέτησή μας. Αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να είναι και αυτό πρέπει να ζητάμε. Ευχαριστώ. Να μιλήσει εκπρόσωπος από το ΕΠΑΛ. Στην αντιπρόσωπο της Νεολαία. Και αφού το δυστύχημα αποτέλεσε ισχυρή αφορμή για προβλήματα όλων των ειδών να έρθουν στη φόρα, μας δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε κάποιο είδους αλλαγή, απλά μιλώντας για τη δικιά μας καθημερινότητα, τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας δυσκολίες. Έχουμε μπει λοιπόν στη διαδικασία να αμφισβητούμε τους πόρους και τις υποδομές που μας δίνουν τα άτομα στην εξουσία και το κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τα λεγόμενά τους και ό,τι μας επιβάλλεται από εκείνους. Γενικά αρέσει πολύ στην κυβέρνηση να μας αποκαλεί το μέλλον της χώρας, ενώ παράλληλα μιλά για το πόσο σημαντική είναι η διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, χωρίς να έχουμε κάποιον να μας δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να αναλάβουμε σωστά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας. Φέτος η γενιά μου θα ψηφίσει για πρώτη φορά. Είναι τέλη Μαρτίου και ακόμα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε εισαγωγή στο πώς θα είναι η διαδικασία και το τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να πάρουμε μια απόφαση τέτοιου είδους. Με τεράστια βαρύτητα. Για το πώς θα γίνουμε εμείς στο μέλλον. Όσοι δεν πρόλαβαν να γίνουν το μέλλον λοιπόν, εξαιτίας του δυστυχήματος και κάποιου λάθους αόριστου, το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αγγίξουμε. Η βαρύτητα, πολύ καλώς, έχει πέσει στους εκλειπώντες. Κάποια στιγμή όμως θα γυρίσει σε εμάς όσους μείναμε πίσω και θα πρέπει αυτή τη φορά να δοθεί σωστά. Να μας καθοδηγήσουν σωστά, να μας υποστηρίξουν σωστά και να μπορέσουμε να γίνουμε εμείς το μέλλον της χώρας. Αυτά. Γεια σας. Θα μιλήσει εκπρόσωπος του Σωματείου Τάλος. Πριν από αυτό να σας πω ότι έχουμε ένα χαιρετισμό από τον βουλευτή Λασιθίου, τον κύριο Δραψανιώτη, ο οποίος αύριο έχει μια υπερώτηση στη Βουλή για το θεραπευτήριο στην Νεάπολη και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Δεν θα διαβάσουμε ολόκληρο το χαιρετισμό, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φίλοι και φίλες, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση, τις μεγαλειώδεις σημερινές απεργιακές κινητοποίησεις που έγιναν σε όλη τη χώρα με την εργατική τάξη, την νεολαία, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, όλο το λαό να ενώνει τη φωνή του και να φωνάζει «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές». Να γιατί το λεγόμενο επιτυχικό κράτος είναι πολύ ικανό να κάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να συνεδριάζουν τα δικαστήρια μέσα σε λίγες ώρες για να βγάλει μια απεργία παράνομη, να στέλνει δημιουργίες αστυνομικών για να κάνει εξώσεις αστοχούς και άρρωστους, να καταστέλει μαζί με άβρες και όλους τους μηχανισμούς καταστολής φανερούς και κρυφούς της κινητοποίησης του λαού. Είναι κράτος ικανό να πουλάει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τις μεταφορές, τη Λάρκο και άλλες επιχειρήσεις στους ιδιώτες, να δίνει μέσα από τα διάφορα ταμεία ανάπτυξης κρατικές επενδύσεις. Βέβαια, έχουμε εκφράσει τη λύπη μας σαν συνταξιούχοι για όλη αυτή την τραγωδία που έγινε. Όμως, αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εσείς οι εργαζόμενοι και εμείς οι συνταξιούχοι. Κάποια κόμματα βρήκαν την ευκαιρία να δημιουργούν όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποφεληθούν στις εκλογές. Είναι πάντως γεγονός ότι ο λαός και η νεολαία έβαλε τη δικιά της ατζέντα στις εξελίξεις. Αναβλήθηκαν οι εκλογές, πάνε για ένα μήνα μετά, ακόμα δεν τις έχουν προκηρύξει, και έχουν κάνει τα κυρίαρχα κόμματα κολοτούμπες. Ο Μητσοτάκης από την ατομική ευθύνη του σταθμάρχη ή των μηχανοδηγών είτε των γιατρών που δώσανε τις αναρωτικές αναγκάστηκε προφανώς να αναλάβει
την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και για όλους μαζί. Αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ,